E φωνή του λόγου εσήγησε. Ο λίπνος του κοντός έσβησε. Ο τίμιος πρόδρομος που σαν λιγνάρι έριχνε ακτίνες φωτός μέσα στο βαθύ σκοτάδι της αμαρτίας και της πλάνης συνελήφθη από τον ασεβή βασιλέα Ηρώδη. Ωστόσο ο κόσμος δεν έμεινε χωρίς φως, διότι τότε ακριβώς ήταν που ανέτειλε το ανέσπερο φως, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος άρχισε τη δημόσια δράση του. Έτσι επαληθεύτηκε ο λόγος του προφήτη Ισαΐα. Ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Ο λαός δηλαδή, ο καθυλωμένος στο σκοτάδι της ειδωλολατρικής πλάνης και της ασεβίας, είδε φως μεγάλο, και σε εκείνους που κάθονταν στη χώρα, την οποία επισκιάζει το πυκνό σκοτάδι του θανάτου, σε αυτούς ήλιος ανέτειλε. Ας σταθούμε όμως σε αυτόν τον τελευταίο λόγο, για να δούμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι κάτω από τη σκιά του θανάτου και ποιο είναι το φως που διέλυσε το τρομακτικό σκοτάδι και έφερε την ελπίδα και τη σωτηρία. Ο προ-Χριστού κόσμος ζούσε μέσα στην πλάνη και την ειδωλολατρία, στην αμαρτία και τη διαφθορά. Δεν ήταν ζωή αυτή, ήταν θάνατος, διότι η αμαρτία τον είχε οδηγήσει στο πνευματικό θάνατο, δηλαδή τον χωρισμό του από τον Θεό. Μυθισμένος ο άνθρωπος στον βούρκο της αμαρτίας, ήταν καταδικασμένος και στο αιώνιο θάνατο. Ζούσε αποκομμένος από την πηγή της ζωής, χωρίς όραμα και προοπτική αιωνιότητας. Ως επακόλουθο του πνευματικού θανάτου και ο σωματικός θάνατος, ο κοινός πλήρως όλων των ανθρώπων, άπλωνε παντού ένα σκοτεινό πέπλο τρόμου και απελπισίας. Όλοι ζούσαν κάτω από τη σκιά του. Δεν μπορούσαν να χαρούν τη ζωή, διότι είχαν διαρκώς μέσα τους την ανησυχία και την αγωνία μήπως πεθάνουν και υποστούν τα δεινά της μεταθάνατων καταδίκης. Ο άνθρωπος στην προ-Χριστού εποχή βίωνε έντονα το φόβο του θανάτου. Όπως σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος, ακόμα και οι δίκαιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης έκλεγαν όσους πέθαιναν, σαν να μην επρόκειτο να τους συναντήσουν ποτέ ξανά. Επιπλέον έμειναν αναπάντητα τα ερωτήματα. Τι γίνεται όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, πού πάει η ψυχή του, τι συναντά εκεί και τι αισθάνεται. Μάτια προσπάθησαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι να δώσουν απαντήσεις. Οι θεωρίες τους παρουσίαζαν αντιφάσεις και ασάφειες ή στηρίζονταν σε μυθικές και παιδαριώδεις αντιλήψεις. Όλα τόνιζαν τη σύγχυση και το βαθύ σκοτάδι της άγνοιας που επικρατούσε γύρω από το κρίσιμο αυτό θέμα. Ο κόσμος λοιπόν ήταν καθυλωμένος σε αυτό το σκοτάδι, καθυλωμένος μέχρι τη στιγμή που ανέτειλε το φως. Ενώ οι άνθρωποι βρίσκονταν σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, ανέτειλε το φως του κόσμου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Λυπήθηκε ο Πανάγαθος Θεός το πλάσμα του, τον άνθρωπο που τον έβλεπε να βρίσκεται κάτω από τη τυραννία του διαβόλου και του θανάτου και έστειλε τον μονογενή του Υιό, ο οποίος έγινε άνθρωπος και εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπείνωσε ο Κύριος τον εαυτό του με το να γίνει υπάκουος μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού που είναι ο πλέον οδυνηρός και επονίδιστος θάνατος. Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός άρχισε να διαλύεται το σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ορθόδοξη εικονογραφία ήδη από τη γέννηση του Σωτήρος υπογραμμίζεται πολύ εκφραστικά η κατανίκηση του θανάτου, αφού τα σπάργανα του Θείου Βρέφους έχουν τη μορφή των νεκρικών σαβάνων, τα οποία ο Άγγελος
θα δείξει στις μυροφόρες το πρωί της Αναστάσεως. Επίσης το σπήλαιο με το σκοτεινό χρώμα του συμβολίζει τον κόσμο που είχε σκοτιστεί από την αμαρτία, ενώ μέσα σε αυτό το θείο βρέφος καταβγάζεται από ουράνιο φως, διότι μέσα στα σκοτάδια του κόσμου λάμπει το αληθινό φως ο Χριστός. Ο ερχομός του Θεανθρώπου σήμανε τη λήξη της κυριαρχίας του θανάτου. Από τότε οι πιστοί μαθητές του Χριστού μπορούν να αγωνίζονται νικηφόρα κατά της αμαρτίας και να υπερνικούν το φόβο του θανάτου. Και εμείς, αν θέλουμε να λυτρωθούμε από τα σκοτάδια της αμαρτίας και τη τρομακτική σκιά του θανάτου, ας ακολουθήσουμε το φως του Χριστού. Τότε θα χαρούμε πραγματικά την αληθινή ζωή, όπως μας το υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο ακολουθών εμή που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Όποιος με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και υπακοή στους λόγους μου, δεν θα περπατεί στο σκοτάδι, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρο φως που πηγάζει από την αληθινή ζωή των Θεών. Το φως του Χριστού διέλυσε τα σκοτάδια του θανάτου. Ο θάνατος για τους πιστούς χριστιανούς δεν είναι το τέρμα, αλλά η αφετηρία. Η αφετηρία μιας νέας ζωής. Όχι απλώς μιας διαφορετικής ζωής από την επίγεια, αλλά μιας ζωής ασυγκρίτως ανώτερης, αφού εκεί δεν θα υπάρχει ούτε φθορά ούτε θάνατος. Εκεί δεν υπάρχει λύπη, πόνος και στεναγμός. Εκεί τα πάντα πεπλήρωται φωτός, και όπου υπάρχει φως, εκεί υπάρχει ζωή.